Την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρώτο θέμα, το οποίο είχε προκαλέσει και κάποιες εντυπώσεις το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι η αγορά κτηρίου από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, ενημέρωση και προγραμματισμός ενεργειών. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέμα? Να θυμίσουμε ότι και προηγούμενα χρόνια έχει ακουστεί να αγοράσει η ΤΕΔΚ αλλά και η ΠΕΔ και επί προεδρίας σε ένα κτίριο. Τώρα όμως το βλέπουμε ότι έχετε πάρει ζεστά. Έχετε κάνει κάποιες επαφές, έχουν έρθει κάποιους διαγωνισμούς για να αγοράσετε κτίριο. Πού βρισκόμαστε? Καταρχήν, η αγορά του κτιρίου είναι ένα αίτημα και μία ανάγκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια, σε μία από τις θητείες είχα διατελέσει και εγώ πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο και το είχαμε διερευνήσει, και από το προηγούμενο είχαν αποταμιευτεί χρήματα για να γίνει αυτή η αγορά. Ωστόσο όμως υπήρξαν διάφορα θέματα που συζητήθηκαν για την επιλογή αυτή και ίσως δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα η κατάλληλη λύση. Η δυσμενής κατάσταση οικονομική που υπάρχει και η μεγάλη πτώση των ακινήτων ίσως προδιαγράφει την καταλληλότερη στιγμή για την αγορά και αυτή την επένδυση των χρημάτων για να έχει το δικό της χώρο η ΠΕΔ. Έτσι λοιπόν έγινε μία διερεύνηση και πράγματι βρέθηκε χώρος που πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι πάνω από τη συνεταιριστική τράπεζα, όπου βγήκε με διαδικασία υπομορφή δημοπρασίας για να δώσουν προσφορά. Πλειοδοτικός λέγεται ο διαγωνισμός. Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη. Μάλιστα, ναι. Στο κέντρο δηλαδή. Στο κέντρο, ναι, της, ναι, Κοζάνης. Και βρίσκεται στον όροφο επάνω. Είναι αρκετά τετραγωνικά. Έχει γίνει όλη η διερεύνηση με νομικούς, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Και στο επόμενο διοικητικό θα συζητηθούν κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούν από τώρα να ανακοινωθούν, έτσι ώστε σύμφωνα με τον νόμο και με τα οικονομικά συμφέροντα της ΠΕΔ θα αποφασιστεί αν θα κλείσει αυτή η ιστορία με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα, σκέφτεστε αν δεν είναι αυτό το κτίριο που είπατε στο κέντρο της Κοζάνης να υπάρχει κάποιο άλλο στην πορεία, αν δείτε ότι διαφωνούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Ήδη έχει συζητηθεί το θέμα και συμφωνούν τα μέλη. Είναι μεγάλος χώρος για την ΠΕΔ, γιατί μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο τα 12 μέλη, είναι το προσωπικό και φυσικά διοργανώνονται και πολλές ημερίδες, πολλές εκδηλώσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στο κτίριο της ΑΝΚΟ. Είναι ένας χώρος ο οποίος ξεπερνάει τα τετραγωνικά του σημερινού τρίτου ορόφου της ΑΝΚΟ. Είναι ένας χώρος άνετος που τον χρειάζεται η ΠΕΔ και για τους υπαλλήλους και για το Διοικητικό Συμβούλιο, τις συνεδριάσεις, τις επιτροπές, αλλά νομίζω και για όλους τους αιρετούς και ακόμη και για τους πολίτες, γιατί η ΠΕΔ σε αυτές τις δύσκολες εποχές έχει επεκταθεί ο ρόλος της και εκτός από τις δημοτικές αρχές στηρίζει και όλους τους πολίτες, όπως φαίνεται και από τα θέματα που έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, με μια σειρά ενημερωτικών ημερίδων.